Λοιπόν, για να πάμε στο όμορφο νησάκι του Αργοσαρονικού, να συναντήσουμε έναν έτσι, πολύ γνωστό στο νησί, στην τοπική κοινωνία, επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Βουλγάρη, να μας δώσει λίγο την εικόνα και πώς είναι τώρα τα πράγματα. Γεια σας, κύριε Βουλγάρη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Πώς είναι τώρα τα πράγματα, καταρχάς? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία τάση στο δίκτυο της ΔΕΗ και αυτή με πολλές διακοπές. Πράγμα το οποίο και οι λίγες ηλεκτρικές συσκευές δυστυχώς θα έχουν μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Τα ψυγεία είναι όλα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με την χαμηλή τάση, οπότε αναγκαστικά συνεχίζουν να λειτουργούν οι γεννήτριες. Πράγμα το οποίο με τις γεννήτριες δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος των ψυγείων και αυτή τη στιγμή όλα τα ευσταθή προϊόντα δυστυχώς έχουν πάει στα σκουπίδια. Δυστυχώς για τις μέρες που ζούμε μέσα στην οικονομική κρίση, βλέπουμε προϊόντα τα οποία ειδικά θαλασσινά, παγωτά και γαλακτοκομικά να πάνε στα σκουπίδια. Έχουμε, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι έχουμε και τα δύο, δηλαδή δημιουργεί πρόβλημα και με το ρεύμα και με το νερό. Ναι, νερό φανταστείτε ακόμα εμείς δεν έχουμε, επειδή είμαστε στο κέντρο του οικισμού, έχουμε μόνο στο λιμάνι, για λόγω του ότι λόγω της έλλειψης ρεύματος δεν μπορεί να γεμίσει η δεξαμενή που βρίσκεται στο ανώτερο σημείο του οικισμού για να δώσει στα χαμηλότερα επίπεδα. Και αυτό κάνει φυσικά τη ζωή μας πιο δύσκολη. Είμαστε από προχτές το πρωί χωρίς μπάνιο, άϊπνοι, και προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλγάρη. Από την περιφέρεια, από τους αρμόδιους φορείς, έχει έρθει κανείς να παράσχει μια πληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει, είτε στη δημοτική αρχή? Δυστυχώς, στο κατάστημα, στην οικογενειακή επιχείρηση τη δική μας, δεν έχει έρθει κανένας. Βρισκόμαστε στο κέντρο του οικισμού. Όλοι ασχολούνται με το λιμάνι και όχι με τη μέση, από τη μέση και πάνω από τον οικισμό, με τα καταστήματα και τα σπίτια. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, οι οποίοι είναι και καθυλωμένοι στο κρεβάτι λόγω προβλημάτων υγείας, οι οποίοι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό είναι ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα και για αυτούς. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η Ίδρα είναι και από τα κατεξοχήν νησιά που έχει και πάρα πολλούς ξένους τουρίστες και αναρωτιέμαι πώς εντύπωση θα τους έχει κάνει όλο αυτό. Δεν ξέρω εγώ σε ποιον αιώνα. Ναι, έχω νοικιαζόμενα δωμάτια, ήδη έγιναν ακυρώσεις για τις επόμενες μέρες και οι κάτοικοι αυτοί που οι οποίοι διέμεναν οι ξένοι τους επέστρεψα όλο το ποσό και αναγκάστηκαν να φύγουν. Κύριε Βουλγάρη, υπάρχει έτσι κάποια ενημέρωση για το πότε αναμένεται να ομαλυλοποιηθεί η κατάσταση? Ακούμε αυτή τώρα, είδαμε από τα δελτία ειδήσεων ότι έρχονται δύο γεννήτριες. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες? Σε εσάς έχει έρθει κάποιος υπεύθυνος να σας πει, να σας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ομαλοποίησης της κατάστασης? Δυστυχώς όχι. Με τη ΔΕΗ γενικά αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι δίπλα στο κατάστημα, στο σούπερ μάρκετ, σε εμάς, βρίσκεται ένας πυλώνας της ΔΕΗ, ο οποίος έχει πάρει κλίση 20 μοίρες, εδώ και 4 χρόνια. Και η ΔΕΗ, φανταστείτε, δεν τον έχει αλλάξει. Δηλαδή τα προβλήματα με τη ΔΕΗ είναι διαχρονικά στο νησί μας. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι άλλα, θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα συνεχώς με τη ΔΕΗ από τη στιγμή που το δίκτυό της είναι απαρχαιωμένο. Μάλιστα. Και φυσικά πρέπει να προκαλεί εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο δεν υπήρχε κάποια γεννήτρια στο σύστημα της αφαλάτωσης. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για μένα. Εσείς θυμάστε πολύ καλύτερα, γιατί εγώ δεν μου είναι εύκολο να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Έχετε αντιμετωπίσει πρόσφατα, δεν τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχα προβλήματα και σε τέτοια έκταση και χρονική έκταση, τόσες πολλές ώρες? Ειδικά με το νερό, όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί δεν εφοδιαζόμασταν με αφαλάτωση αλλά με υδροφόρες. Μάλιστα. Αν δηλαδή υπήρχε γεννήτρια στην αφαλάτωση, τουλάχιστον θα είχαμε νερό να κάνουμε ένα μπάνιο. Μάλιστα. Τι να πούμε, κύριε Βουλγάρη? Λοιπόν, υπομονή, μη σαμε τι άλλο. Υπομονή να σας συστήσουμε. Να ευχηθούμε να βελτιωθεί άμεσα το θέμα και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Μακάρι. Ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.